Δεν έχει κριτική καταγωγή από τις μοίρες συγκεκριμένα. Ξέρω θα χαρίζει γιατί έχει μεσαρίτικη τον τόπο μου. Καταγωγή. Τώρα χαίρομαι ένα παραπάνω. Μας περιμένει και με το μικρόφωνο στο χέρι, σε ρόλο δημοσιογράφου θα μπορούσαμε να πούμε, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, η Μαρία Υπρεβολαράκη, η οποία είναι μια από τις αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει εδώ και καιρό την πρόκρισή της στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Κορυφαία αθλήτρια της πάλης. Μαρία, την καλησπέρα μας. Καλώς ήρθες στην Κρήτη. Γιατί καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Είναι, βρίσκεται να πω στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Παλαιστικό όμιλο Ρεθύμνου. Μαρία, καλώς ήρθες. Ναι, στον Από Ρεθύμνου. Και δεν θα σε κουράσουμε πολύ, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το πρωί ανεβοκατέβηκες στην Πρέβελη τα σκαλοπάτια τρεις φορές στο πλαίσιο της προπόνησης. Πού τα μαθαίνεις, πότε προλαβαίνεις να τα μαθαίνεις όλα αυτά, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Έχετε μάθει όλο μας το πρόγραμμα το προπονητικό. Σε μία ώρα μέσα, τρεις φορές κατεβήκατε στην παραλία του Πρέβελη και ανεβήκατε. Είναι αλήθεια? Βλέπουμε και φωτογραφίες. Σε λιγότερο νομίζω, ναι. Ήταν μία πολύ όμορφη προπόνηση που κάναμε στο Πρέβελη. Ελπίζω να έχουμε άλλη μία φορά την ευκαιρία μέσα στη βδομάδα να το ξανακάνουμε. Μαρία, έχεις πάρει την πρόκριση για την Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Εδώ και αρκετό καιρό την έχεις εξασφαλίσει. Βλέπω και εγώ τα στοιχεία μου από το Σεπτέμβρη του 19. Με τους αγώνες που έγιναν στο Καζακστάν. Και από ναι, τότε εξασφαλίσει την πρόκληση της Ολυμπιακής. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς είχα εξασφαλίσει από πολύ νωρίς την πρόκληση της Ολυμπιακούς Αγώνες από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είχα κατακτήσει την πέμπτη θέση όπου έδινε το εισιτήριο. Έτσι είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω από πολύ νωρίς την προετοιμασία μου. Αλλά δυστυχώς λόγω του κορονοϊού όλο το πλάνο μας πήγε, θα μας πάει ακόμα έναν χρόνο επιπλέον. Πρέπει να σου πω ότι ο συνάδελφος εδώ, ο Λευτέρης ο Κουματάκης, χαίρεται ιδιαίτερα γιατί έχει και αυτός καταγωγή από τη Μεσαρά. Έτσι. Και μια περιοχή η οποία έχει βγάλει μεγάλα ονόματα του αθλητισμού, έτσι, και στο κομμάτι της Παραολυμπιάδας. Ακριβώς. Με τον Στεφανουδάκη, τώρα βλέπουμε και τη Μαρία. Πολύ και νομίζω, Μαρία, δεν σε πτώησε καθόλου το γεγονός ότι πήρε μια αρκετά μεγάλη αναβολή, χρονικά τουλάχιστον, το κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Εσύ έχεις το στόχο σου, οδεύεις προς αυτόν και εργάζεσαι καθημερινά για αυτό το στόχο. Σίγουρα όλους μας στεναχώρησε, όλους τους αθλητές που ετοιμαζόμασταν για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια, έχουμε έναν χρόνο επιπλέον να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Ο κορονοϊός, οι δύο μήνες της καραντίνας μας έφεραν λίγο μια ψυχοπλάκωση. Γι' αυτό η επανεκκίνησή μας γίνεται εδώ από το Ρέθυμνο και γεμίζουμε ενέργεια και ελπίζουμε να είναι τυχερό το μέρος και να όλη η προετοιμασία μας μέχρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες να πάει πολύ καλά, όπως ακριβώς πήγε και εδώ στην Κρήτη. Και βλέπουμε και γίνεται πολύ σκληρή δουλειά και τώρα που μιλάς από πίσω βλέπουμε προπόνηση, πολλά παιδάκια για τον αθλητικό παλαιστικό όμιλο Ρεθύμνου. Είναι στα μισήρια να πούμε το προπονητήριο, είναι ο κύριος Καραβάνος ο αρχιπροπονητής και να ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία μας και την πρόεδρο του ομίλου, την κυρία Παπαδάκη, την Αντωνία που είναι πολλά χρόνια κοντά στο χώρο της πάλης. Έτσι ακριβώς και προσπαθούν πάρα πολύ για την ανάδειξη του αθλήματος και μας τελικά καταλήξαμε εδώ στο να κάνουμε την προετοιμασία μας μετά από πολλές προσκλήσεις της Προέδρου της κυρίας Παπαδάκη και του προπονητή του κύρου Καραβάνου και είναι μεγάλη μας χαρά. Μαζί μου έχω δύο παρτενέρ που είναι και αυτοί πανελληνιονίκες σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες παιδών και εφήβων. Είναι ο προπονητής μου και προπονούμαστε εδώ και με τα παιδιά του Από Ρεθύμνου. Και νομίζω και αυτοί θα πάρουν από εμάς και εμείς θα πάρουμε από αυτούς και είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Να μιλήσουμε για στόχο στο Τόκιο, είναι νωρίς για το 2021 πλέον. Νομίζω οι στόχοι είναι στόχοι, έτσι. Δεν αλλάζουν, ασχέτως ότι σωστά μεταφέρεται ένα χρόνο. Φαντάζομαι, Μαρία, ένας είναι ο στόχος. Το υψηλότερο σκαλί, δεν το συζητάω. Ο στόχος σίγουρα είναι ένα μετάλλιο. Έχω κατακτήσει μετάλλια σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στόχος μας μεγάλος είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Είναι η τρίτη μου συμμετοχή και ελπίζω να είναι και η τυχερή. Άντε, με το καλό. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να κλείσει μια συνέντευξη. Να στο ευχηθούμε και είναι μεγάλη μας χαρά που μιλάμε. Και βέβαια, γιατί όχι, το είπε και ο Λευτέρης πριν, η Μεσαρά βγάζει πολύ μεγάλους αθλητές. Μανώλη Στεφανουδάκης σε παραολυμπιακό επίπεδο. Εσύ στην πάλη, στα θύματα των δυνατών, έχει την παράδοση. Έτσι ακριβώς, γιατί έχουμε ψυχή και κυρίως τα βαριά αθλήματα και τα μαχητικά έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλή δύναμη, αντοχή να έχεις, να αντέξεις όλες αυτές τις σκληρές προπονήσεις και με το καλό του χρόνου να σε φιλοξενήσουμε και πάλι με ένα μετάλλιο. Και ας είναι και το χρυσό.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να προτρέχω πω και ένα ευχαριστώ στον κύριο Καψαλάκη. Να σας πω και ένα ευχαριστώ στον κύριο Καψαλάκη για τις όμορφες λήψεις που είδατε από την προπόνησή μας την πρωινή. Να είστε καλά, να είσαστε καλά και ό,τι καλύτερο. Μαρία, να ανέβεις στον βάθρο και εμείς να σε καμαρώνουμε του χρόνου.